Μιλάει, δεν εννοώ κακό, εννοώ ναι. Δράψιμο. Ναι. Ήταν για τη Ρούλα, αν το ζυγίσουμε. Ενώ θα έπρεπε να είναι για τη Ζέτα. Άλλο λέω, η Ρούλα, επειδή υπήρχαν κριτικές, η Ρούλα έχει κάνει το εξής. Η Ρούλα έχει κάνει το πρωινό. Το κάνει και η Ελένη, τη συζητάμε για τη στάρ που περάσανε κλπ. Έκανε κυριακάτικο ενημερωτικό σοου πρωινό. Έχει κάνει παρουσιάσει καμιά δεκαετία σοου. Και μαραθωνίους επίσης. Έχει παρουσιάσει μαραθωνίους. Πράγμα που την κάνει σε επίπεδο γκάμας, έτσι, και με τις τηλεθεάσεις που είχαν αυτά τα πράγματα, γιατί τηλεοράσεις έτσι μετράνε. Διότι αν έφυγε στην Αμερική ένας υπέροχος άνθρωπος που λέγεται Letterman, φεύγει και έχει φύγει και ένας Jay Leno, είναι γιατί τα νούμερα δεν ήταν καλά. Αλλά με τεράστια νούμερα, αυτό σημαίνει ότι έχει κάνει την πιο ολοκληρωμένη καριέρα που έχει κάνει άνθρωπος και μεγάλη στην ελληνική τηλεόραση. Τέλος. Η Ελένη, ας πούμε, δεν έχει μπει στο show, παρότι έχει συζητηθεί. Δεν έχει μπει κάπου αλλού. Η Ζέτα είναι καινούρια και είναι μόνο εκεί και δεν είναι εκεί. Αλλά θέλω να πω ότι έχει. Είναι πολύ άδικο να επιστρέφουμε και μόνο να πυροβολάμε. Έτσι, κάτι που κάποια στιγμή το 60, το 70% κάθε βράδυ το κοίταζε εκεί πέρα που έβγαινε. Δίκιο έχεις. Πάντως χθες ήταν στα καλύτερα.